Ένα βίντεο που όλοι περιμένανε. Αλκοόλ. Τι συμβαίνει στην κετογονική διατροφή. Έρχονται τώρα γιορτές, έχουμε Πάσχα, είχαμε Χριστούγεννα, δεν έχει σημασία. Όλο το χρόνο πολλοί θέλουν να καταναλώσουν κάποιο αλκοόλ. Σήμερα θέλω να αναλύσουμε και να δούμε τι γίνεται με το αλκοόλ και πώς θα πρέπει να κάνουμε καλύτερες επιλογές όταν ακολουθούμε μία διατροφή χαμηλών υδατανθράκων. Ο λόγος είναι ότι φυσικά επηρεάζει το σώμα και θέλουμε να κάνουμε τις καλύτερες επιλογές ώστε όχι μόνο να μην επηρεάσουμε το σώμα μας, αλλά και φυσικά την επιτυχία που έχουμε με τη διατροφή. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ας δούμε όμως τώρα πρώτα απ' όλα τι είναι το αλκοόλ, ινόπνευμα ή αλλιώς εθανόλη. Είναι καθαρά μια νευροτοξίνη η οποία επηρεάζει πολύ αρνητικά το σώμα. Ο λόγος είναι ότι όταν θα καταναλώσουμε αλκοόλ, περίπου ένα 20% θα απορροφηθεί από το στομάχι, 80% στο λεπτό έντερο, όμως δύο όργανα θα πάρουν πλέον τον πλήρη έλεγχο ώστε να μεταβολήσουν το αλκοόλ. Και αυτό είναι φυσικά το ύπαρ, το οποίο θα λέγαμε υποφέρει το περισσότερο, κοντά 80-90%, και από εκεί και πέρα ο εγκέφαλος. Αλλά πριν περάσουμε και δούμε ότι σίγουρα ένα ποτήρι αλκοόλ θα ήταν μια καλή επιλογή. Όμως οι περισσότεροι θα πιούνε 2 ή 3 ή ακόμα και 4 ποτήρια μέσα σε μία ώρα, όπου σημαίνει ότι ο εγκέφαλος, και ιδιαίτερα βλέπουμε ότι υπάρχουν στάδια που αρχίζουν να επηρεάζουν τον εγκέφαλο και τη λειτουργία του. Στο πρώτο κομμάτι, όταν εμείς θα περάσουμε αυτό το ένα ποτήρι, θα δούμε ότι θα περάσει στον εγκεφαλικό φλοιό το αλκοόλ, που σημαίνει ότι θα αρχίσουμε να μιλάμε πάρα πολύ. Από εκεί και πέρα, αν περάσουμε και αυτό το στάδιο, θα περάσει στον υπόκαμπο του εγκεφάλου, που σημαίνει ότι πάρα πολλοί έχουν έντονα συναισθήματα, θέλουν να αγκαλιάσουν τους άλλους ή να τους σπρώξουν, δεν έχει σημασία. Και από εκεί και πέρα μπορεί να περάσει στην παραγκεφαλίδα, όπου βλέπουμε ότι ελέγχεται εκεί πέρα η μυϊκή κατάσταση, δηλαδή δεν έχουν ισορροπία, θέλουν από κάπου να κρατηθούν. Βλέπουμε ότι χάνουμε τον έλεγχο και φυσικά μπορεί να περάσει και στο μυελό, όπου εκεί πέρα μιλάμε για αλκοολική δηλητηρίαση, μπορεί να υπάρξει ακόμα και θάνατος. Έτσι γνωρίζουμε τώρα ότι η εθανόλη είναι μια νευροτοξίνη η οποία θα πρέπει να έχει ένα μέτρο στην κατανάλωσή της. Δεν μπορούμε να κάνουμε υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ και ιδιαίτερα όχι μόνο αλκοόλ αλλά και ένα ρόφημα όπως για παράδειγμα η μπύρα η οποία περιέχει υδατάνθρακα μαζί. Το ύπαρ θα υποφέρει για το λόγο το ότι θα πρέπει να κάνει μια λειτουργία και τα ένζημα στην ουσία, γι' αυτό ανεβαίνουν και τα υπατικά ένζημα όταν πίνουμε αλκοόλ, θα πρέπει να διεργαστούν ώστε να μεταβολήσουν αυτό το αλκοόλ και να φύγει από το σώμα. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικές και θα περάσουμε τώρα να δούμε ποιες είναι οι καλύτερες επιλογές και ποσοτικά ελέγξιμες στην κετογονική τουλάχιστον διατροφή που θέλουμε να ασχοληθούμε, γιατί θα πρέπει να θυμάστε ξανά ότι σε μία κετογονική διατροφή τώρα η μέθη θα έρθει πολύ πιο γρήγορα σε σχέση με πριν. Θα περάσουμε τώρα να δούμε την πρώτη επιλογή και νομίζω ότι στο νούμερο 1 θα ήταν το κρασί. Μία από τις καλύτερες επιλογές με το λιγότερο αλκοόλ. Βλέπουμε ότι είναι συνήθως 13-15% αλκοόλ και φυσικά δημιουργείται από τα σταφύλια, όπου θα δούμε ότι γίνεται αυτή η ζύμωση πλέον της φρουκτόζης και έχουμε την παραγωγή αλκοόλ. Οπότε νομίζω ότι ένα ποτήρι δεν θα μπορούσε παρά να είναι μία από τις καλύτερες επιλογές που μπορούμε να έχουμε στην κετογονική. Ιδιαίτερα έχουμε πει τις γιορτές ή αν χρειαστεί να βγείτε εκτός προγράμματος και να καταναλώσετε κάτι, και ιδιαίτερα όχι γλυκό ίνο, ξηρό ίνο. Νομίζω και αυτό θα σας δώσει ξανά το πλεονέκτημα να γυρίσετε πολύ πιο γρήγορα πίσω σε κέτωση. Μην ξεχνάτε ότι ακόμα και οι αρχαίοι όταν κατανάλωναν αλκοόλ θα βάζανε λίγο νερό μέσα στο, γι' αυτό λέμε βάλε νερό στο κρασί σου, να το κάνουν πολύ πιο απλό και να το νερώσουν ώστε να μην χρειαστεί να υπάρξει η μέθη. Δηλαδή να μην είναι δακτυλοδεικτούμενοι ότι είναι μεθυσμένοι. Κάπως έτσι μπορούμε να κάνουμε αυτές τις σοφές επιλογές και να δούμε κυρίως τι υπήρχε και σε εμάς, στους προγόνους μας, ώστε μπορούσαμε να το βάλουμε κι εμείς όποτε χρειαστεί. Βλέπουμε ότι το κρασί είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή, την οποία δεν χρειάζεται να φοβηθούμε εφόσον γνωρίζουμε ότι το κρασί μας είναι ποιοτικό. Είπαμε, σε αυτή τη λίστα σίγουρα δεν θα βρούμε την μπύρα. Την αποκλείουμε. Και θέλουμε να δούμε κάτι το οποίο πάλι έχει θεωρηθεί σαν φιλικό προς την κετογονική, όμως δεν είναι. Και αυτό δεν έχει να κάνει τίποτα παραπάνω από τη βότκα. Η βότκα πλέον, θα πούμε πλέον, γιατί συνήθως τη δημιουργούσαν από το κριθάρι με μαγιά και φυσικά ζάχαρη. Τώρα πλέον γίνεται από πατάτα, η οποία περιέχει μόνο άμυλο σε συνδυασμό με ζάχαρη για να γίνει ζύμωση και να πάρουμε τη βότκα. Δεν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε βότκα γιατί είναι ένα από τα χειρότερα στην ουσία. Τώρα, ποτά τα οποία μπορούμε να έχουμε. Δεν έχει καμία γεύση, δεν δίνει απολύτως τίποτα και είναι σκέτο αλκοόλ. Το οποίο φανταστείτε ότι βάζουμε βότκα ακόμα πάνω στις πληγές η οποία σκοτώνει τα βακτήρια. Το ίδιο θα συμβεί και στο μικροβίωμα του εντέρου. Θα εξουδετερώσει όλα πλέον
τα μικρόβια τα οποία χρειαζόμαστε καλά και κακά, δεν έχει σημασία. Πρέπει να υπάρχει στο μικροβίωμα μια ισορροπία. Έτσι θέλουμε να δώσετε μεγάλη προσοχή, γιατί πάρα πολλοί παίρνουν τη βότκα σαν κάτι το οποίο μπορώ να πιω. Είναι ένα ποτό το οποίο, ναι μεν, σε εισαγωγικά είναι αποδεκτό και το έχω. Καλύτερα να κάνουμε, είπαμε, επιλογές οι οποίες μπορούν να είναι πολύ πιο ποιοτικές. Μην πάτε ποσοτικά, γιατί αν πάτε σε ένα κατάστημα έξω οτιδήποτε, περισσότεροι θα βάλουν βότκα και ιδιαίτερα το συνδυάζουν με άλλα ροφήματα, δεν θέλω να αναφερθούμε σε τι, τα οποία δυστυχώς είναι γεμάτα και αυτά σε ζάχαρη, αλλά προκαλούν μέθη, όπως είπαμε, γιατί η εθανόλη είναι μια νευροτοξίνη. Τώρα έχουμε whisky, gin, cognac, brandy και ούζο. Καλύτερες επιλογές, σαφώς από τη βότκα, για το λόγο το ότι είναι συνήθως από κάποια, θα λέγαμε, φυτά τα οποία έχουν κάποιες τώρα θεραπευτικές ιδιότητες. Όμως πάλι χρειάζεται προσοχή, γιατί μιλάμε για 40-50% αλκοόλ, που σημαίνει ότι παίρνουμε μια πολύ μικρή ποσότητα στην υγειά μας και για σας. Οπότε είναι πολύ βασικό να μπορέσουμε να καταλάβουμε ότι η υπερκατανάλωση αυτών των πραγμάτων, γιατί βλέπουμε ότι μπορεί να είναι από μάραθο, μπορεί να είναι από το γλυκάνισο όπως το ούζο, μπορεί να είναι από τον άρκευθο όπως γίνεται το τζιν. Πολλοί δεν γνωρίζουν τον άρκευθο. Οι αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποιούσαν τον άρκευθο και ιδιαίτερα οι αθλητές για να τους δώσει ενέργεια. Οπότε μπορούμε να δούμε ότι αυτά τα πράγματα πάλι υπήρχαν στην αρχαιότητα, γιατί όλα αυτά τα, σας λέω, τα φυτά είναι μια καλή εκδοχή, ακόμα και αν πάρουμε ένα τύπο όπως μπορούμε να δούμε άλλα ειδήποτα τα οποία περιέχουν αυτά τα πράγματα. Και όμως θέλει προσοχή με το αλκοόλ. Ξανά είναι μεγάλη ποσότητα και ιδιαίτερα στην κετογονική θα έρθει μέθη άμεσα. Θέλει μεγάλη προσοχή και θα περάσουμε τώρα να δούμε ακόμα ένα πραγματάκι το οποίο φυσικά υπάρχει στην Ελλάδα σε πολύ μεγάλες ποσότητες και ιδιαίτερα το αγαπάνε, πιστεύω, και στην Κρήτη αλλά και σε άλλα μέρη της Ελλάδος. Τώρα περνάμε σε ένα απόσταγμα που, όπως είπα, πολύ αγαπάνε, είναι το τσίπουρο Ιρακί. Απόσταγμα και καθαρά τώρα ένα υποπροϊόν από το κρασί. Υψηλό σε αλκοόλ φυσικά, θέλει μεγάλη προσοχή στην κατανάλωσή του. Σας έχω πει, μη συνδυάζετε αυτά τα πράγματα, ιδιαίτερα με αρκετά λιπαρές τροφές, για το λόγο το ότι πολλοί λένε, έχουν ανέβει τα τερμικερίδια μου γιατί έφαγα αρνί, αυγά, κοκορέτσι για παράδειγμα, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο. Και όπως είναι ο συνδυασμός υδατανθράκων και ιδιαίτερα αλκοόλ, όπως βλέπουμε, υψηλό σε αλκοόλ. Γνωρίζουμε ότι σε διάφορα μέρη, όπως είπαμε, είτε στην Κρήτη, είτε στον Τύρναβο που έχουν ξανά τσίπουρο, διάφορα τέτοια μέρη όπου είναι παράδοση, βλέπουμε αρκετή υπερκατανάλωση αυτών των πραγμάτων σε συνδυασμό με υδατάνθρακες και φυσικά λιπαρές τροφές και έχουμε παχυσαρκία συνήθως. Μπορούμε να το δούμε αυτό. Θέλω να δώσετε μεγάλη προσοχή σε αυτά και ξανά, αν κάνετε μια επιλογή όπως είναι το τσίπουρο, προσέξτε την ποσότητα. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβετε ότι 1-2 maximum ποτηράκια από αυτό το πράγμα είναι υπέρ αρκετά. Καταλαβαίνω ότι ίσως σε πολλούς να έχει λείψει το ότι να πιούν ένα ποτήρι με κάποιους φίλους, γενικά για τις γιορτές, αλλά δώστε βάση, γιατί ξανά θα σας το πω, η μέθη θα έρθει πολύ γρήγορα. Δεν θα είναι ευχάριστο το να περάσετε από αυτό, θα νιώσετε πάρα πολύ άσχημα. Και γιατί το σώμα έχει αλλάξει βιοχημικά, η χημεία του σώματος έχει αλλάξει, δεν είναι το ίδιο με το όπως ήμασταν πριν σε σχέση με το να ακολουθήσουμε μια διατροφή όπως η κετογονική, πολύ χαμηλή σε υδατάνθρακες και με παραγωγή πλέον κετώνων. Δηλαδή τα κετοσώματα είναι τελείως, έχουν πάρει δράση, είναι τελείως διαφορετική ξανά η βιοχημεία του σώματος και ιδιαίτερα θέλω να προσέξετε το γαστρεντερικό σας σύστημα. Πολύ βασικό. Θέλουμε να δώσουμε εκεί έμφαση για το λόγο του ότι πολλοί προέρχονται από αυτές τις γιορτές με διάφορα γαστρεντερικά προβλήματα. Δεν νιώθουν καλά γιατί έχουν κάνει υπερκατανάλωση αυτών των πραγμάτων. Έτσι, δεν είναι κάτι κακό το αλκοόλ που δεν θα μπορέσετε να το διαχειριστείτε, αλλά θα πρέπει να έχετε εσείς εγκράτεια, δηλαδή να γνωρίζετε πόσο θα πιείτε και τι θα πιείτε. Δεν βάζουμε, είπαμε, π.χ. την μπύρα, δεν βάζουμε σαγκρία, δεν βάζουμε κοσμοπόλιταν, πίνα κολάντα, δεν βάζουμε αυτά τα πράγματα. Πολύ βασικό. Έτσι κάνουμε καλύτερες επιλογές και πάμε καλύτερα σε απόσταγμα, σε μικρή ποσότητα. Θυμάστε ότι δεν υπάρχει καλό αλκοόλ, υπάρχει κακό αλκοόλ και λιγότερο κακό αλκοόλ. Είπαμε, το αλκοόλ είναι πάρα πολύ καλό για να καθαρίζουμε επιφάνειες στην κουζίνα, για να βάλουμε λίγο στις πληγές, είναι εξαιρετικό. Αλλά προσέξτε όταν το βάζετε μέσα στο σώμα σας. Μπορεί να προκαλέσει πάρα πολλά προβλήματα και έχουμε πει ότι μεταβολίστε, να το θυμάστε ξανά αυτά, στο ύπαρ και από εκεί και πέρα στον εγκέφαλο. Δεν θέλουμε να το επηρεάσουμε αυτό. Πολλοί δεν το γνωρίζουν. Γι' αυτό έχουμε όλα αυτά τα προβλήματα και αργότερα βλέπουμε κύρωση του ύπατος. Και βλέπουμε και έχουμε, για παράδειγμα, άνοια, έχουμε Alzheimer's από το αλκοόλ. Χτυπάει κατευθείαν στον εγκέφαλο. Υπάρχουν αφορές αυτές οι ασθένειες. Προσέξτε, οτιδήποτε κάνουμε κατάχρηση το οποίο επηρεάζει αρνητικά τα υπατικά ένζημα, τον εγκέφαλο, γενικά τα όργανα, θα υπάρχουν νοσήματα. Θα πρέπει να το γνωρίζετε από τους υδατάνθρακες και όπως το αλκοόλ, το οποίο απορροφάται άμεσα.
Έτσι όπως πάντα θέλω να σας ευχαριστήσω που ακολουθείτε εδώ το YouTube κανάλι, κάντε εγγραφή, πατήστε like, μοιραστείτε το βίντεο. Μην ξεχάσετε να ακολουθήσετε Instagram, GreekGoSkito και Apollo Capsalis και όπως πάντα GreekGoSkito.gr για e-books, άρθρα και συνταγές. Έτσι όπως πάντα θα σας δω την επόμενη φορά και προσοχή με το αλκοόλ.